Μιχάλη, εδώ στην Αράχοβα τρώνε πολύ κρέας, ε! Τρώνε πάρα πολύ κρέας, κυρίως τρώνε πάρα πολύ αρνί, κάνουν πάρα πολλά σουβλιστά και χοιρινά και πολύ μοσχάρι επίσης. Μάλιστα. Εσύ τι θα μας φτιάξεις τώρα? Σήμερα θα φτιάξουμε μοσχαρίσια μάγουλα με παραδοσιακό τραχανά, τον οποίο θα τον καπνίσουμε με τυράκι καπνιστό και σκόρδο που έχουμε καπνίσει. Αυτά δηλαδή είναι τα μάγουλα από ένα μοσχάρι? Ναι, είναι τα μάγουλα από ένα μοσχάρι. Για δύο μερίδες είναι περίπου στα 600 γραμμάρια. Μάλιστα. Ωραία. Ξεκίνα να σε βλέπουμε. Να σε καμαρώνουμε. Τέλεια, σεφ. Ξεκινάμε το λαδάκι μας. Ναι. Πόσα χρόνια είσαι, σεφ? Είμαι 14 χρόνια στο κοιλάδι. Από μικρός. Ναι, ναι. Έχει κάψει το λάδι μας. Ναι. Θα τοποθετούμε μετά τα μάγουλα να σοταριστούν πάρα πολύ καλά σε αρκετά δυνατή φωτιά. Μιχάλη, να σε ρωτήσω κάτι. Το κρέας το κόκκινο το πλένεις? Όχι. Δεν, καθόλου, ε? Όχι. Δεν είναι απαραίτητο να πληθεί το κρέας. Επειδή έχω ακούσει ότι δεν είναι καλό να το πλένεις το κόκκινο. Είναι αυτό, κάνει και κακό. Ειδικά κάνει κακό άμα το πλένεις. Αλάτι δεν ρίχνει στην αρχή. Αλλά θα ρίξουμε στο τέλο, γιατί άμα ρίξουμε τώρα αλάτι, θα βγάλει τα τουρνιά. Το κρέας και το θέλουμε αυτό. Θέλει να θωρακιστεί πάρα πολύ καλά. Να θωρακιστεί τώρα. Να θωρακιστεί πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Έχει ρωτήσει το κρέα μα τώρα, είναι ώρα να το αποσύρουμε από τη φωτιά. Ναι. Για να βάλουμε τα λαχανικά, να πάρουν αυτό το που έχει κολλήσει στην κατσαρόλα. Για να την κλασάρουμε. Πρόσεχε, Μιχάλη. Δεν πειράζει, μαθημένοι μα. Έχει καεί αρκετέ φορέ, ε. Ρουτίνα. Α, ρουτίνα. Τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάμε με το κρεμμύδι. Ναι. Χοντροκομμένο βλέπω. Χοντροκομμένο, ένα κρεμμύδι έχεις βάλει ένα μέσα. Κρεμμύδι. Ναι. Δύο καρότα, ναι. Ξεχνά χοντροκομμένα. Ναι. Δύο κλαράκια σέλερι. Α, σέλερι, μάλιστα. Ναι. Και δύο σκελίδες σκόρδο, όλα χοντροκομμένα. Πολύ ωραία. Και θα αφήσουμε και αυτά επίσης να μαραθούν πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι. Μετά θα ρίξουμε μια κουταλίτσα του γλυκού πελτέ, πελτέ ντομάτας. Και το μαγειρέψουμε για αυτό περίπου 5 λεπτά για να γλυκίσει το φαγητό μας. Α, δίνει γλυκιά γεύση, ναι, ο πελτές, ναι, ναι, ναι. Ε. Όταν μαγειρευτεί. Άμα δεν μαγειρευτεί καλά, δεν δίνει, ναι. Δεν γλυκίζει. Καθόλου φρέσκια ντομάτα μέσα, ε. Όχι, φρέσκια ντομάτα δεν χρειάζεται. Δεν είναι να κοκκινήσει το φαγητό. Ναι. Θα χρησιμοποιήσουμε ζώμο κρέατος και θα δράσουμε. Έχουν μαραθεί τα λαχανικά. Τώρα ναι. Θα ρίξουμε ένα κουταλάκι του γλυκού πελτέ ντομάτας. Και θα το μαγειρέψουμε, όπως είπαμε, για περίπου 5 λεπτά για να δώσει αυτή τη γλύκα ο πελτές. Αντί να βάλεις ζάχαρη, δηλαδή. Ναι, δεν έχει νόημα να βάλουμε ζάχαρη. Δεν... Πελτέ, θα κρατήσουμε υγιεινό. Αν και ο πελτές έχει λίγη ζάχαρη μέσα, ναι, από μόνος του. Τώρα που μαγειρέψαμε τον πελτέ, ναι. Τι γλυκάνει το φαγητό, θα ρίξουμε περίπου μια κούπα κόκκινο κρασί ξηρό. Α, κρασάκι είναι αυτό. Ναι, μάλιστα. Θα ρίξουμε κρασάκι. Ξηρό κρασί, κόκκινο. Ξηρό, κόκκινο ξηρό κρασί, ναι. Μάλιστα. Και θα το αφήσουμε να κατέβει να φύγει το αλκοόλ. Ναι. Αχ, αχ, τι ωραία που μύρισε, ναι, ρε παιδί μου, και πάει όλο προς τα εκεί. Έλα λίγο προς τα εδώ, έλα λίγο προς τα εδώ. Τώρα θα ρίξουμε περίπου δύο κούπες ζωμό κρέατος, ζωμό βοδινού. Α, τον φτιάχνεις το ζωμό. Ναι, 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 το φτιάχνουμε κόκαλα μοσχαρίσια. Α, μάλιστα. Μόνο κόκαλα μοσχαρίσια βάζετε μέσα στο ζωμό. Μόνο κόκαλα μοσχαρίσια. Δεν το πω πουθενά, πες. Και κρεμμύδι, καρότο, και... σέλερι, σέλερι, λίγο σκόρδο. Μάλιστα. Αυτό. Τώρα που πήρε βράση το ζουμί, θα ρίξουμε τα μάγουλα μέσα. Ναι. Θα προσθέσουμε ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Ναι. Και μισό κουταλάκι του γλυκού πιπέρι. Φτάνει για όλο αυτό το φαγητό ένα κουταλάκι. Για να μην την πατήσουμε, ναι. Θα προσθέσουμε εξωτέλος. Για εντάξει. Να είμαστε σίγουροι. Το ακούω. Τώρα χαμηλώνουμε τη φωτιά. Mm-hmm. Σκεπάζουμε. Και περιμένουμε περίπου 2 ώρες ώστε να γίνει το φαγητό μας και λιώσει. Να το απολαύσουμε. Ακριβώς. Και τον τραχανά πότε το βάζεις? Ο τραχανάς θα γίνει ξεχωριστά. Ναι. Πρέπει πρώτα να σοτάρουμε, γιατί υποτίθεται σαν τραχανότο. Mm-hmm. Είναι η διαδικασία με το ρίζο κάπως, αλλά με τραχανά. Α, μάλιστα. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν, τα μάγουλα. Mm-hmm. Έχουν μαλακώσει, έχουν γίνει. Μέλι έχουν γίνει. Και τώρα? Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα να κάνουμε το τραχανότο μας. Ωραία. Ρίχνουμε 2 κουταλιές ελαιόλαδο. Ναι. Το αφήνουμε να κάψει αρκετά ώστε να ρίξουμε μέσα το κρεμμύδι το ψιλοκομμένο που έχουμε. Ένα καροτάκι. Μικρό κρεμμύδι βλέπω. Ναι, ένα μικρό κρεμμύδι είναι. Μισό καροτάκι. Ναι. Ένα κλωναράκι από φρέσκο κρεμμύδι. Mm-hmm. Και το λίβανο. Σταματήσουμε λίγο το λίβανο. Mm-hmm. Και λίγο καπνιστό σκόρδο που έχουμε ετοιμάσει. Καπνιστό σκόρδο, εσύ ναι. Το φτιάχνεις αυτό. Το φτιάχνουμε εμείς στο μαγαζί, το βάζουμε σε αλουμινόχαρτο και το ψήνουμε στη θράκα μέσα, ώστε έτσι παίρνει την κάπνα του. Α, μάλιστα. Και γλυκίζει κιόλας και δεν αφήνει και μυρωδιά μετά. Πώς μου αρέσει. Ξεκινάμε το κρεμμύδι. Ναι. 2 κουταλιές του γλυκού. 2 κουταλιές ναι, μόνο. Ναι. Ναι. Γιατί μισή... βέβαια μέσα στην κατσαρόλα έχει πολύ. Έχει. Ναι. Μισό κουταλάκι καπνιστό σκόρδο. Mm-hmm. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Όλο το φρέσκο κρεμμυδάκι. Τόσο. Α, τόσο. Το μισό, ναι. Από ένα κλειναράκι. Ναι.
και ψιλοκομμένο καρότο. Καροτάκι. Και ανακατεύουμε ροδίσκι. Αυτό για, το κάνεις τώρα για να πάρει άρωμα ο τραχανάς. Να πάρει άρωμα. Θα στάρουμε και τον τραχανά. Θέλουμε περίπου στα 80 γραμμάρια. Mm-hmm. Μ' αρέσει που η καινούργη σεφ πια έχετε γίνει ευρηματική και επί της ουσίας χρησιμοποιείτε ελληνικά προϊόντα. Είναι ένα φανταστικό προϊόν. Με έναν τρόπο που οι παλιότεροι δεν το κάναν. Δηλαδή το ξαναείδα αυτό στο πύλιο κάποια στιγμή. Είναι ένα φανταστικό υλικό ο τραχανάς. Ένα παραδοσιακό και ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ μοντέρνο. Ναι. Αντί να το κάνεις, ξέρω εγώ, γιατί άλλοι μας είπαν να το ρίζει τους και τραχανάς. Το κρυθαράκι τους. Εμείς έχουμε τον τραχανά, ορίστε. Είναι πολύ παλιό. Και πεντανόστιμος. Έχει αναφερθεί και στην αρχαιότητα, ναι, ο τραχανάς. Ναι, είμαι σίγουρη. Τώρα θέλω να σβήσουμε κόκκινο κρασάκι. Ναι. Περίπου ένα φλιτζανάκι θα ρίξουμε. Ναι. Έτσι είμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα αφήνουμε να το τραβήξει. Ναι. Τώρα κάνεις για ένα πιάτο εσύ, έτσι, ναι, μια, ναι, μερίδα μας ετοιμάζεις, ναι, αυτή τη στιγμή, ωραία. Τώρα θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να προσθέτουμε τη σάλτσα που έχουμε ετοιμάσει με τα μάγουλα. Κατάλαβα. Όπως κανονικά κάνεις ένα ριζότο. Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς, μάλιστα. Που είναι καλό να το κάνεις με αυτή την υπομονή, σιγά το σιγά το ζωμό. Είναι, να είναι ζεστή η σάλτσα. Ναι. Ώστε να μην σοκαριστεί, να τραβήξει κατευθείαν και να γλασάρει πιο καλά. Μάλιστα. Τραχανάς. Θα προσθέσουμε αλάτι και πιπέρι, ναι, εδώ, περίπου μία πρέζα, δεν θέλει παραπάνω. Ναι. Και θα βάλουμε και το τυράκι μετά, οπότε μην μας γίνει πολύ αλμύρα. Α, και τυράκι, και τυράκι θα βάλεις. Ναι. Θα βάλουμε καπνιστό τυρί. Το δεντρολίβανο πότε το βάζεις? Στο τέλος θα το βάλουμε. Α. Θα μαντήσουμε λίγο το δεντρολίβανο, δεν θέλουμε πολύ, 2-3 φιλαράκια θέλουμε, ώστε να πάρει ίσα ίσα το άρωμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το δεντρολίβανο. Ήρθε η ώρα να δέσουμε το τραχανότο, ναι, με περίπου 20 γραμμάρια βούτυρο. Αγελαδινό. Αγελαδινό βούτυρο, ναι. Και θα ρίξουμε και περίπου στα 50 γραμμάρια τυράκι καπνιστό. Πάρα πολύ ωραία. Και δύο κλωναράκια δεντρολίβανο. Και δύο κλωναράκια. Θα σβήσουμε τη φωτιά. Ναι. Α, έτσι είναι. Ναι, εκτός φωτιάς με δένουμε πάντα. Α, και ανακατεύουμε. Δένουμε εκτός φωτιάς πάντα. Ναι, ναι, ναι. Ανακατεύουμε. Μέχρι να λιώσει το βούτυρο και το τυρί και να έχουμε ένα πολύ έτσι ωραίο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πω, πω. Ανυπομονείς. Ναι. Θα πάρουμε το βαθύ. Ναι. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει το τέλειο δέσιμο. Και ήρθε να σερβίρουμε. Πω, 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 Μιχάλη. Κοίταξε, εγώ κρέας δεν τρώω αρκετά χρόνια τώρα. Εντάξει, θα κάνω όμως την θυσία και θα φάω τον τραχανά, εντάξει. Δοκιμάζω. Δοκιμάζουμε, καλή όρεξη. Ευχαριστώ. Να πούμε ότι τον τραχανά, όταν το φτιάχνουμε τον τραχανότο, πρέπει να το φάμε αμέσως. Αμέσως, ναι, γιατί μετά χυλώνει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι δηλαδή, δεν έχει την ιδανική υφή. Την επόμενη μέρα δεν το τρως δηλαδή. Ειδικά σε ένα εστιατόριο δεν το βγάζουν. Δηλαδή πρέπει με το που βγεις θα το πάσουν να φύγει. Σωστά. Και το πελάτη. Νόστιμο. Μπράβο σου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μπράβο σου. Και έχεις δίκιο για το αλάτι. Δεν χρειάζεται πολύ. Ήμουν σίγουρη ότι τώρα θα κάνω έτσι να βάλω αλάτι. Όχι, όχι. Είναι και το τυράκι που δίνει πάρα, ναι, πολύ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάρα πολύ νόστιμο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' άρεσε. Μπιά στα χέρια σου.